Σας φίλοι και φίλες, πριν προχωρήσω στο σημερινό μέρος της εκπομπής, πρέπει να επαναλάβω, είναι τέταρτη φορά που το λέω, την δήλωση ότι όλα όσα ακούτε, όλα όσα σας διαβάζω, ανήκουν στο πόρισμα του εισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή, ο ομιλών διευθυντής, γενικός διευθυντής του τηλεοπτικού σταθμού Τηλετώρα, δεν προσθέτει ούτε μία λέξη. Ούτε μία λέξη. Όλα περιέχονται στο πόρισμα όπου βλέπετε εδώ την πρώτη σελίδα του εισαγγελέα Οδυσσέα, του εισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή. Αυτό είναι το πόρισμα του. Και για να καταλήξει, και εδώ είναι η κατάληξη του πορίσματος. Πόρισμα το οποίο έχει υποβληθεί στον προϊστάμενο της Αγγελίας Αθηνών και στο οποίο, να το ξεκαθαρίζουμε το θέμα, ο κύριος Αγγελής λέει: από όλα τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, εμείς έχουμε διαβάσει ένα μέρος, θα συνεχίσουμε και απόψε αλλά και την άλλη εβδομάδα, περί της τελέσεως των οποίων ουδεμία αμφιβολία υπάρχει, δεδομένου ότι αποδεικνύονται με έγγραφα, σαφέστατα προκύπτει ότι το σωματείο του αστικού κώδικα με την επωνυμία Κέντρων Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος ΚΕΦΕ, που έχει έδρα την Αθήνα οδός Πατησίων 200, όχι μόνον επιδιώκει σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που καθορίζει το καταστατικό του, αλλά επιπλέον και ότι οι ενεργές του, ο σκοπός του και η λειτουργία του έχουν καταστεί παράνομοι και ανήθικοι και είναι αντίθετοι προς τη δημοσία τάξη. Γι' αυτό πρέπει να διαβιβαστεί η παρούσα αναφορά μαζί με τα συνημμένα και σχετικά έγγραφα στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας Αττικής, για να ληφθεί υπόψη το υπό το ήδη διενεργούμενο διοικητικό και οικονομικό έλεγχο. Παράλληλα όμως πρέπει, τελειώνει ο εισαγγελέας, να συνεχιστεί. Λέει παραπάνω ότι να υποβληθεί σχετική αίτηση προς το δικαστήριο για τη διάλυση σωματείων που αστικού κώδικα πρέπει να έχει και η εισαγγελική αρχή, τουλάχιστον ύστερα από τη διενέργεια ποινικής ερεύνης, αποδεικνύεται ότι ο σκοπός και η λειτουργία του σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι και ανήθικοι. Παράλληλα όμως πρέπει να συνεχιστεί η προκαταρτική εξέταση προς τη θεμελίωση των εγκλημάτων για τα οποία διεξάγεται η παρούσα έρευνα, αφού λόγω της μεταθέσεως του υπογράφοντος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδος, η συνέχιση ερεύνης δεν μπορεί να διεξαχθεί από τον ίδιο. Λοιπόν, εδώ είναι έγγραφα του εισαγγελέως. Εγώ δεν προσθέτω καμία λέξη, να μην υπάρχει καμία ανησυχία και να μην υπάρχουν διαδόσεις. Και απορώ και θα σας πω γιατί απορώ. Κάποιοι σχολάρχες, και συγκεκριμένα με πήραν τον κύριο Ζηρίδη το σχολείο, οι οποίοι προφανώς έχουν αναστατωθεί για δικούς τους λόγους και μου είπαν: τι είναι αυτά που λέω? Δεν λέω εγώ τίποτα, ο εισαγγελέας. Ας πάρουν ένα δικηγόρο, να πάνε στην Εισαγγελία Αθηνών, να πάρουν αντίγραφο. Το ΚΕΦΕ δεν έβγαλε τυχαία από το μυαλό του τα όσα γράφει εδώ μέσα, και να μην επαναλάβω τα όσα λέει για το σχολείο του Ζηρίδη, το οποίο είναι σεβαστό, το οποίο είναι αξιόλογο, ούτε έχουμε τίποτα, ούτε θα έχουμε, ούτε και αυτό έχει μαζί μας τίποτα. Εμείς δεν λέμε καμία κουβέντα. Και θα ήθελα να από εδώ να απευθύνω και στον πρωτοσύγγελο, δεν ξέρω τι είναι, της Μητροπόλεως Πειραιός, τον κύριο Ιγνάντιο Γεωργακόπλο, να σκέφτεται πάρα πολύ καλά πριν μιλήσει για την Τηλετώρα. Πριν αρχίσει να λέει σε κάποιους γνωστούς του ότι όλα αυτά τα λέει ο Μιχαλόπουλος. Ο Μιχαλόπουλος δεν λέει τίποτα. Όπως δεν λέει ο Μιχαλόπουλος τίποτα για το ΚΕΦΕ, όπως δεν λέει και για το Παπαδαριό ο Μιχαλόπουλος τίποτα. Δεν λέει τίποτα ο Μιχαλόπουλος ούτε για τους Κίνεδους,
παπάδες, ούτε για τους κλέφτες παπάδες, ούτε για τους λοποδίτες παπάδες, ούτε για τίποτε άλλο. Όπως δεν λέει ο κ. Μιχαλόπουλος τίποτα και για τον κύριο Ιωάννη Χατζηφώτη, τον λαλίστα τον Ιωάννη Χατζηφώτη, τον οποίο έχω καλέσει εδώ πέρα να έρθει να μας πει αυτά που λένε αυτοί εδώ μέσα, στο ΚΕΦΕ. Ότι έπαιρνε στοιχεία, θα έπαιρνε στοιχεία από το ΚΕΦΕ να τα μεταφέρει στην Ιερά Σύνοδο εναντίον του πατέρα Λεβιζόπουλου. Για να συνέλθουμε και να μην κάνουμε τους πονηρούς, γιατί εμείς εδώ δεν είμαστε από το κοροϊδοχώρι. Δόξα τω Θεώ, έχουμε και σπουδές κάνει και νομικά γνωρίζουμε, γιατί τα έχουμε υπηρετήσει, και όλα τα συναφή γύρω από την τιμιότητα των εκπομπών και την ορθότητα της δεοντολογίας. Αν ο κύριος Ζηρίδης είχε μία διαφορά, να ερχόταν εδώ απόψε, τους είχε προκαλέσει τον κύριο Δούκα, τον κύριο Ζηρίδη, τον ιονδήποτε να έρθει εδώ πέρα, και το ΚΕΦ έχω προσκαλέσει να έρθει. Όπως έκανε χτες ο κύριος Φίσας, δικηγόρος του κυρίου Έβερτ και του κυρίου Παρίσι, και έστειλε εδώ μία διάψευση. Βεβαίως είναι θέμα δικό τους πως το ΚΕΦΕ έβγαλε τα όσα έβγαλε, και πάλι επαναλαμβάνω, είναι θέμα δικό τους. Βέβαια εχτές σας είπα ότι η δίκη, η μεγάλη δίκη της Σαϊντολογίας στη Λιόν, η μεγάλη αυτή δίκη, κατέληξαν οι δικαστές σε τραγικά πράγματα. Δημοσιεύει μια ολόκληρη σελίδα η Ελευθεροτυπία. Η Ελευθεροτυπία, η οποία στο παρελθόν με κάποιους δημοσιογράφους είχε ευνοήσει τα του ΚΕΦΕ, για να πει εχθές ότι, όπως είναι η ανταπόκριση, πολυάριθμα μέλη της Σαϊντολογίας έδωσαν συνταρακτικές μαρτυρίες για τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκαν σε πλήρη ψυχολογική εξάρτηση και στη συνέχεια με εκβιασμούς, πιέσεις και απειλές, κατέληξαν σε οικονομική καταστροφή, παρέχοντας στην οργάνωση όλα τους τα υπάρχοντα χρήματα καταθέσεις ακίνητα. Και να προχωρήσει παρακάτω ότι ο εισαγγελέας ζήτησε ποινές για οικονομικά αδικήματα και για ευθύνες σχετικές με ανθρωποκτονίες. Και θα θυμάστε βέβαια ότι και εδώ μέσα στα έγγραφα ομολογείται, ο μεγάλος της εχθρός ήταν ο πατέρας Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, ο μακαριστός, ο αείμνηστος, αυτό το ταπεινό ανθρωπάκι. Το ανθρωπάκι δεν είναι με εισαγωγικά, είναι το ανθρωπάκι του Θεού, ο φτωχούλης του Θεού, με ένα τριμμένο ράσο, το οποίο ανέλαβε σε τραγικούς και χαλεπούς καιρούς τα των αιρέσεων, βοηθούμενος ελάχιστα από εκείνους που έπρεπε να βοηθούν με όλη τους την ψυχή. Πέθανε, εμείς αναλάβαμε όχι το έργο του να συνεχίσει, να το συνεχίσουμε, είναι άλλοι πιο αρμόδιοι από μας. Εμείς αναλάβαμε, ας το πούμε, το λαϊκό, θέλει και κάτι άλλο, έτσι, πεζό. Εμείς αναλάβαμε το πεζοδρόμιο. Εμείς θα κατέβουμε στο πεζοδρόμιο. Και εάν οι πιστοί του Θεού και οι πιστοί της Ορθοδοξίας και οι πιστοί της Ελλάδος βοηθήσουν και γίνει αυτό το κέντρο το οποίο οραματιζόμεθα, γίνει αυτό το κίνημα το οποίο έχουμε αρχίσει τις προσπάθειες, το αντιαιρετικό κίνημα, σύντομα όλες οι αιρέσεις θα περάσουν από τον πάγκο μας. Αλλά έτσι αλλιώς θα περάσουν από εδώ, κάτι παγκόσμιες εκκλησίες, κάτι άλλα συστήματα, κάτι σπίτια, κάτι πολυκατοικίες που στεγάζουν κάτι εκκλησίες, κάτι κέντρα περίεργα, κάτι τελείως με σκέψεις, με λιβάνια, με οραματισμούς, με γκομενάκια, με αγοράκια, με κοριτσάκια και με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν εδώ. Διότι εγώ υπήρξα μαθητής του Πάνου Κόκα, υπήρξα συντάκτης στην εφημερίδα Ελευθερία και έμαθα από τον διευθυντή μου να έχω τις χρυσές εφεδρίες. Όταν τελειώσει αυτό εδώ το πόρισμα, θα πάμε σε αυτό το φάκελο που είναι μαρτυρίες γονέων και φωτογραφίες από κάποια εδώ σπίτια των Αθηνών, όπου εκεί μέσα γίνονται διάφορες τελετές διαφόρων αιρέσεων. Και για να είμαι κοφτός και να τελειώνω, και ο Ζηρίδης και ο Δούκας και όποιοι άλλοι αναφέρονται, και ο Σκαλκότας, δεν ξέρω, το Οδείο και όλα αυτά, να έρθουν εδώ. Εγώ δεν λέω ούτε μία λέξη. Τα λέει ο εισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής. Αν έχουν τίποτα,
ειδού η εισαγγελία, να πάνε του υποβάλουν και μήνυση, να του πάρουν το κεφάλι, αν λέει ψέματα. Και ο κύριος Αγγελής τα είπε, γιατί μπουκάρανε ένα πρωί, όπως λέει και ο λαός, μέσα στο κέφε, πήρανε τα στοιχεία, κώδικες, ιστορίες, συνθηματικά, σπάσανε τον κώδικα μαζί με την ασφάλεια και βγήκανε τα όσα σας διαβάζουν και τα όσα ακούτε. Από εκεί και πέρα, το να με παίρνουν και να μου λένε ότι αναστάτωσα, τους έχω αναστατώσει οι γονείς, βεβαίως τους έχω αναστατώσει. Βεβαίως, γιατί αναστατώνονται οι γονείς. Έχω ξαναπεί εδώ πέρα, όταν έγινε το θέμα της παιδεραστίας, αναστατώθηκε η Ελλάδα και φωνάγανε, γιατί ας πούμε. Όταν αφήνετε μανάδες και καλές μου κυρίες, τα κοριτσάκια σας 14 και 15 ετών, να πηγαίνουν στις παραλίες σχεδόν ξεβράκοντα κάθε βράδυ και στα κλαμπ και από εδώ, και τι θέλετε να προκύψει ας πούμε. Εσπερινός ή λειτουργία. Θα προκύψει αυτό που προκύπτει. Κλείστε τις πόρτες σας. Στείλτε τα παιδιά σας στην εκκλησία. Στείλτε τα παιδιά σας αν δεν γουστάρετε την εκκλησία, να σας το πω απλώς. Πέστε τους εσείς 10 πράγματα. Αλλά όταν ας πούμε οι περισσότερες κυρίες σήμερα, οι μεγαλοκυρίες ασχολούνται με άλλα πράγματα, και όταν οι μεγαλοκύριοι πάλι ασχολούνται με άλλα πράγματα, τα παιδιά τραβάνε τον δρόμο τους. Και τα παιδιά, επειδή έχουν τη ζωηράδα μέσα τους, έχουν τη φλόγα μέσα τους, είναι έτοιμα να υποκύψουν σιγά σιγά και με τον τρόπο τους σε αυτή την καραμέλα που λέγεται εύκολος τρόπος να πλησιάσεις κάποια πράγματα, που λέγεται ο τρόπος τον οποίο σου σερβίρουν αυτές οι διάφορες αιρέσεις, να δεις τα πράγματα με πολύ καλύτερο μάτι και να σε βγάλουν από κάποιες δυσκολίες που έχεις. Και έλεγε το κέφε, φασίστας, αγωνιζόταν να βγάλουν τον Αλεβιζόπλο φασίστα. Αμιγάλοι φίλοι και φίλες είναι φασίστες. Η Γαλλία του 1996 έχει δικαιοσύνη φασιστική? Έχει φασιστική δικαιοσύνη? Ελάτε όμως. Πριν 5 λεπτά ο συνάδελφος κύριος Ζαφυρακόπλος μου έστειλε από την εφημερίδα που πήγε την Ελεύθερη Ώρα το φαξ αυτό το οποίο θα σας διαβάσω. Πριν 5 λεπτά σας λέω. Η Γερμανία είναι και ο κολ φασίστας? Να μας το πούνε. Αν είναι και ο κολ φασίστας, να μας το πούνε. Λέει Γερμανία σαν εντολογία. Βόνη Γερμανία 11-10-1996 ΑΠΕ Γαλλικό Πρακτορείο. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Κολ πρόκειται να απαγορεύσει την εργασία στις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας ατόμων που είναι μέλη της Εκκλησίας της Σαϊντολογίας, ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Γραμματέα του κόμματος Πέτερ Χίντζα. Σημερινό είναι. Σήμερα, Γερμανία, φασίστες, ρατσιστές, ό,τι δεν μας αρέσει είμαστε φασίστες και ρατσιστές. Μας κολλάγανε πράγματα κάποτε, Χουντικού, Βασιλεχουντική, το ένα, το άλλο, και μας τα κολλάγανε τώρα ποιοι? Εκείνοι που είχαν βγάλει τις γλώσσες και γλύφανε τους διαδρόμους του Παπαδόπουλου. Είναι ασυμβίβαστο να ανήκει, λέει το τηλεγράφημα, κάποιος στην οργάνωση αντιολογίας και παράλληλα να δουλεύει σε δημόσια υπηρεσία. Προσέχετε, είναι ασυμβίβαστο. Σκεφτείτε τι βρωμιά έχουν ανακαλύψει και οι Γερμανοί, τι απάτες, τι κομπίνες. Αναφέρεται στο κείμενο απόφασης του κόμματος που θα παρουσιαστεί στο ετήσιο συνεδριό του που θα γίνει στο Ανόβερο στις 21 και 22 Οκτωβρίου. Το κρατήδιο της Βαυαρίας που κυβερνάται από χριστιανοδημοκράτες αποφάσισε ήδη να επιβάλλει επαγγελματική απαγόρευση στις δημόσιες υπηρεσίες της για τα μέλη της οργάνωσης αυτής. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου. Στην απόφαση του Χριστιανικού Κόμματος προστίθεται ότι τα μέλη της αντεολογίας, που είναι περίπου 30.000 σε ολόκληρη τη Γερμανία, θα πρέπει επίσης να επιτηρούνται από το Γραφείο Προστασία του Συντάγματος Τμήμα Εσωτερικών Πληροφοριών. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Στην απόφαση ζητείται τέλος να υπάρξει μια μεγαλύτερη προστασία για τα θύματα της αντεολογίας, που σύμφωνα με το κείμενο συχνά δέχονται αφόρητες και μαζικές πιέσεις ψυχολογικές, οικονομικές και νομικές, για να μην εγκαταλείψουν την οργάνωση. Ο πρόεδρος της Εκκλησίας Αντεολογίας, Χέμπερ Γκέντς, κατηγόρησε τους Γερμανούς πολιτικούς ότι θέλουν να εφαρμόσουν τακτικές
που ακολουθούνταν στη χώρα αυτή επί εποχής των Ναζί. Βέβαια, όποιος σήμερα ομολογεί την αλήθεια, όποιος λέει την αλήθεια, όποιος καταθέτει την αλήθεια, ναζιστής και φασίστας, το βρήκαμε. Λοιπόν, είχα να πω ότι όσα είπα και για τον Ζηρίδη και για τον Δούκα, οι πόρτες είναι ανοιχτές εδώ, αν και δεν έχουμε σκυλιά, και τα σκυλιά δεμένα, ως τα έλεγε ο φίλος μου ο Σωτήρης ο Τενές. Να έρθουν. Αν το αντέχουν, να έρθουν. Και ελπίζω το αντέχουν. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Πήγα να τους μπλέξουν τους ανθρώπους. Να έρθουν λοιπόν εδώ. Αλλά εδώ έρχεται σήμερα οι Γερμανοί. Σας το διάβασα το τηλεγράφημα, επίσημο τηλεγράφημα του ΑΠΕ, του Αθηναϊκού Πρακτορείου Δύσεων και του Γαλλικού Πρακτορείου και όλων των άλλων πρακτορείων, ότι στη Γερμανία τέρμα, ούτε δημόσιοι υπάλληλοι, ούτε να πλησιάζουν. Και αν προσέξατε την παράγραφο, ότι θα επιτηρούνται, όπως οι εγκληματίες, από το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος. Γιατί εκεί αγαπάνε την πατρίδα τους και αγαπάνε και το Σύνταγμά τους. Φίλοι και φίλες, δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δεν κυνηγάνε έτσι τυχαία το κέφε ξαφνικά. Είναι και χιλιαστέ. Δεν έχουν πάθει κυνήγια πέρα από... Και αν δεν είχαν χιλιαστέ αρνηθεί, αν είχαν αυτή την κατάσταση της αρνήσεως, της στρατεύσεως, δεν θα τους ξέραμε κιόλας. Δεν τους πείραξε κανείς. Έχουν στήσει και μια εκκλησία στο Μαρούσι. Έχουν στο Θήβα μεγάλες εγκαταστάσεις, μεγαλύτερες της Ευρώπης που υπάρχουν. Και κάποιες άλλες καταστάσεις, οι οποίες δεν έχουν τέτοια πράγματα. Με το ΚΕΦΕ είμαστε ενώπιον μιας, όχι απλώς σταλινικής. Εδώ είναι ομπέρια. Ομπέρια λειτουργούσε με λιγότερο μυαλό όσο λειτουργεί στο ΚΕΦΕ, το ΚΕΦΕ με εντολή βέβαια της αντολογίας του Διεθνούς Κέντρου. Λέει ο εισαγγελεύς αγγελής. Σελίδα 33. Δια αυτά, δια τον κύριο Ιγνάντιο Γιωργακόπλο, το πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, ο οποίος είπε τα λέει ο Μιχαλόπουλος αυτά. Και αν θέλει να έρθει εδώ να του δώσω του πάτερ εδώ τα χαρτιά. Συνεργασία του ΚΕΦΕ με μυστικές υπηρεσίες. Τι είναι ΚΕΦΕ? Κέντρον Εφημοσιμωμένης Φιλοσοφίας. Για φιλοσοφία δηλαδή, έτσι. Να είναι εκεί, να μιλήσουν για τον Πλάτωνα, να μιλήσουν για τον Σοκράτη, να μιλήσουν για τον Αριστοτέλη, να μιλήσουν για τον Πυθαγόρα, να μιλήσουν για ό,τι μπορεί να μιλήσουν. Μπορούν εδώ να μας πούνε τη σχέση που έχουν όλοι αυτοί, όπως είδαμε και στα προηγούμενα κεφάλαια, με Βοσνίες, Ερζεγοβίνες, Αιγαία, κόλπα, διάγματα, μυστικές υπηρεσίες, παρακολουθήσεις του κύριου Έβερ, παρακολουθήσεις τον Τάδε, παρακολουθήσεις του Μιχαλό, παρακολουθήσεις του άλλου, παρακολουθήσεις τον Πάτων. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εχθροί, Αλεβιζόπλος, εχθρός, ο μεγάλος εχθρός, Μιχαλόπλος. Μαθαίνω έχουν στείλει τη φωτογραφία μου στα πέρατα της γης. Και μάλλον στείλανε και μία κακομούτσου. Δεν είμαι τόσο κακομούτσου, παιδιά. Έχω και ωραίες φωτογραφίες. Ελάτε να σας δώσω, έχω ωραίες φωτογραφίες. Όπως τις θέλετε, ας πούμε. Και ό,τι άλλα φωτογραφίες θέλετε. Παρακολουθούν τη ζωή μου, παρακολουθούν το αυτοκίνητό μου, παρακολουθούν εκείνο, παρακολουθούν το άλλο. Τι είναι, φιλοσοφούν όταν με παρακολουθούν? Τόσο μυαλοφυγόδικη είναι. Ειλικρινά, αναρωτιέμαι. Τόσο μυαλοφυγόδικη είναι. Τόση μούχλα έχουν στο μυαλό τους. Εισαγγελεύς αγγελής, σελίδα 33, στο πορισμά του. Συνεργασία του ΚΕΦΕ με μυστικές υπηρεσίες. Η συνεργασία του ΚΕΦΕ με διάφορες μυστικές υπηρεσίες, ΕΙΠ, ΣΥΑ κτλ. Αλλά και δηλαδή και την υπηρεσία της Εθνικής Ασφαλείας της Αμερικής, αλλά και με ανθρώπους των μυστικών υπηρεσιών, ακόμη και για θέματα που έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Προσέξτε, που έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Και φίλοι και φίλες, αν ήταν άλλες εποχές, θα είχαν στηθεί στον τοίχο, ε. Δεν έκανε τίποτα ο Μπελογιάννης μπροστά τους.
Ούτε ο Μπλουμπίρης έκανε περισσότερα. Αυτοί εδώ πέρα είναι πρακτοράκια, είναι προδοτάκια, γιατί είναι και ανόητοι. Φτιάχνεις τέτοιες δουλειές και τις αφήνεις πατησίων 200 στο στόμα του λύκου, που έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, προκύπτει από πλήστα όσα έγραφα, εκ των οποίων ενδεικτικώς αναφέρονται τα παρακάτω. Στον εισαγγελέα τα έγραφα. Από το με άρθιμο 1977 έγγραφο με το οποίο το στέλεχος του ΚΕΦΕ Κώστας Τριανταφύλου γνωστοποιεί στο εξωτερικό ότι εμείς ξέρουμε ότι η ΣΥΑ έχει αποφασίσει ότι ο Σαμαράς θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Μπράβο. Εδώ είχε πετύχει Διάνα αμέσως. Από το ίδιο παραπάνω 1977 έγγραφο, από το οποίο προκύπτει και έτσι αρχίζει να γίνεται φανερό πως η National Security Agency ίσως έχει σχεδιάσει να απαλλαγεί επίσης από την ευρωπαϊκή κοινότητα, αρχίζοντας ένα εσωτερικό πόλεμο μεταξύ των μελών. Και προχωρώντας, ομιλεί δικά τους συνθηματικά διασυνδέσεις με ΚΙΠ, με άλλες μυστικές υπηρεσίες, για να φτάσουμε στο σημείο που λέει, στο σημείο αυτό επιβάλλεται να αναφερθεί ένας από τους πολλούς τρόπους που το ΚΕΦΕ, λέει ο εισαγγελεύς, χρησιμοποιεί για την συλλογή στοιχείων σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική ζωή ατόμων. Ειδικότερα αναφέρεται η συνεργασία του με άτομο που τα έγγραφα του ΚΕΦΕ αναγράφεται ως Mr. Delerno και διευθύνει την εταιρεία Universal Corporation, όπως προκύπτει δε από το αριθμό 1520 έγγραφο του ΚΕΦΕ. Ο παραπάνω Mr. Delerno, αντιγραφή κατά λέξη, μπορεί να αρχίσει μία τεράστια μαύρη προπαγάνδα κατά του ιερέα Αντωνίου Αλευιζοπούλου. Εννοεί Αντωνίου Αλευιζοπούλου σε 4 διαφορετικές εθνικές εφημερίδες και θα γεμίσει το ΚΕΦΕ με σπουδαία πρόσωπα. Προσέχτε, διασυνδέσεις σε 4 εθνικές εφημερίδες. Αυτός είναι πολύ δυνατός, ο κ. Delerno δηλαδή, διότι ασχολείται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για πολύ καιρό και έχει στοιχεία για σχεδόν κάθε πολίτη στην Ελλάδα. Καταλάβατε. Κάψαμε λοιπόν τους φακέλους. Ο Ανδρέας ο Ανδρέου, ο συγχωρεμένος, επήρε τότε την μεγάλη απόφαση να κάψουμε τους φακέλους του εμφυλίου, του ανταρτοπολέμου, όπως θέλετε πέστε τον, στην χαλιβουργική του κυρίου Αγγελόπλου, όσους κάψανε, δεν ξέρω αν τους κάψανε και όλους. Και εδώ έχουμε τον κύριο Delerno, όπως το αναφέρεται, Mr. Delerno, ο οποίος μας φτιάχνει φακέλους. Καταλάβατε, ο κύριος Delerno φτιάχνει φακέλους πλέον. Έχουμε άλλη ασφάλεια, έχουμε παρασφάλεια τώρα. Χρησιμοποιεί ανήθικους τρόπους για να καταστρέψει τους εχθρούς, εννοώντας ότι όποτε αισθάνεται προδομένος από κάποιον, δημοσιεύει κάθε μυστικό για αυτόν και αρχίζει μαύρη προπαγάνδα εναντίον του. Αυτός φαίνεται ευχάριστα δυνατός και παραδέχεται ότι έχει κάνει βρώμικα πράγματα στη ζωή του, ο κύριος Delerno, για να πετύχει τους στόχους του. Εν τούτης υποσχέθηκε ότι οτιδήποτε οργανώσει εναντίον του ιερέα Αλευιζόπλου δεν θα συνδεθεί με το ΚΕΦΕ ή την Σαϊντολογία. Να σημειωθεί δε ότι υπάρχει στη δικογραφία πληθώρα εγγράφων, ενδεικτικό σημειώνουν τα νούμερα 822, 823, 668, 17, 770, 771, 862, 879, 880, 1260, 1523, 1525 κτλ. Που αναφέρονται στη συνεργασία του ΚΕΦΕ με τον παραπάνω Mr. Delerno, που τελικά πρόκειται για τον Delerno Μιχαήλ, παραγωγό τηλεοπτικών προγραμμάτων, διαφημίσεων, marketing, κάτοικο Μπουμπουλίνας 4 και ο οποίος φυσικά ανείται κάθε συναλλαγή με το ΚΕΦΕ, σύμφωνα με ένορκη κατάθεσή του. Μπράβο στον κύριο Delerno. Ο κύριος Delerno επήγε στον κύριο εισαγγελέα και του είπε: εγώ δεν γνωρίζω τίποτα από όλα αυτά. Τώρα, γιατί τον ενέπλεξε το ΚΕΦΟ, δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς. Ελπίζουμε ότι ο κύριος Delerno, σεβαστός και αξιόλογος, θα έχει υποβάλει κάποια μήνυση στο ΚΕΦΕ, διότι δεν μπορεί να παίρνουν το όνομα του καθενός, να το μεταχειρίζονται και να το κάνουν ό,τι θέλουν, διότι εδώ του προσάπτουν σοβαρές κατηγορίες.
καταγραφή κινήσεων ή ζωής ατόμων με δικαστική ιδιότητα. Ο εισαγγελές πάντα, σελίδα 35. Τα ακούτε, πατέρα Ιγνάντιε Γεωργακόπλε, που ίσως εσείς να έχετε κάποιον ειδικό λόγο, όχι από εδώ, από κάποιο άλλο πρόσωπο. Να το παρηγορήσετε ίσως, που αναφέρετε εδώ μέσα. Ξέρω εγώ τι μπορεί να συμβαίνει. Το ΚΕΦΕ καταγράφει μεταξύ των άλλων και την ιδιωτική και επαγγελματική ζωή των δικαστών εκείνων, οι οποίοι χειρίζονται ή πρόκειται να χειριστούν υποθέσεις που σχετίζονται με αυτό. Το ίδιο το ΚΕΦΕ έχει άλλωστε δικά του δικαστήρια, λαϊκή δικαιοσύνη, όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται παρακάτω, ενώ αποστέλει άτομα στα ειδικά κέντρα της αντολογίας του εξωτερικού για να εκπαιδευτούν στον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης σύμφωνα με τις αρχές της αντολογίας. Σελίδα 36, πάντα ο εισαγγελής. Το τελευταίο αυτό προκύπτει από το από ημερομηνία 4-7 του 1995 έγγραφο που κατασχέθηκε με τον τίτλο «Θαλάσσια οργάνωση 4 Ιουλίου του 1995. Μίσιον της Αθήνας. Πρόγραμμα παραγωγής, όπου μεταξύ των πρωταρχικών στόχων φέρεται αντιγραφή κατά λέξη, ονόμασε ένα προσοντούχο άτομο για να σταλεί για εκπαίδευση στο πρόγραμμα εκπαίδευση δικαστών, δηλαδή στη δική τους δικαιοσύνη, στη λαϊκή δικαιοσύνη, στη δικαιοσύνη του ΚΕΦΕ. Αυτό το άτομο θα πάει και γράφει που θα πάει, έχει τα δικά του συνηματικά, από τα έγγραφα της δικογραφίας που αναφέρονται σε δικαστές και δικαστικές υποθέσεις, ενδεικτικώς καταγράφονται τα παρακάτω. Έγγραφο που απέστειλε το στέλεχος του ΚΕΦΕ Κωνσταντίνος Παρετζόγλου με τα χαρακτηριστικά 13/9/1995 στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης, στο οποίο αναφέρεται ότι η παρούσα κατάσταση για την έρευνα που διεξάγει ο αντισαγγελέας, εννοεί τον αντισαγγελέα πρωτοδικών κύριος Γιώργος Γεράκης, είναι ότι έφυγε ένα ολόκληρο μήνα για διακοπές και επέστρεψε στη θέση του μόλις πριν από ημέρες. Προσπαθώ να διαπιστώσω κατά πόσο αυτός είναι πρόθυμος να εξετάσει μάρτυρες τα πρόσωπα που του συνέστησα ως σοβαρές πηγές πληροφοριών για την ερευνά του. Την ίδια στιγμή, έχοντας διαπιστώσει ότι ο ίδιος αντισαγγελέας που διεξάγει την έρευνα έχει υποπέσει στις ίδιες παραβιάσεις του νόμου 2071-92, νομίζω ότι θα είναι πρόθυμος να βάλει την υπόθεση στο αρχείο. Για να αποφύγω από αυτή την πιθανότητα, αποφάσισα να τον παρακάμψω και να υποβάλω μια νέα αναφορά στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ευχαριστώντας αυτόν. Κάτι τους πήγαινε καλά με τον κύριο εισαγγελέα, τον κύριο Γεράκη, και προσπαθούν να βάλουν τα πράγματα σε διαφορετικό ρυθμό. Και ο κύριος Γεράκης, φυσικά, κάνοντας το καθήκον του, θα πει και αυτός τις δικές του λέξεις προς το ΚΕΦΕ όταν έρθει η στιγμή. Έγραφο με τα στοιχεία τάδε, στο οποίο αναφέρεται ότι οι πληροφορίες μας για τον κύριο Σπυρόπλο είναι πολύ θετικές, αναφέρεται στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριο Ηλία Σπυρόπλο. Θα πάρει σύνταξη σε 2 χρόνια, ασχολείται πολύ με τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιθυμεί να δημιουργήσει κάποια επιρροή θόρυβος στις προσπαθειές του σε αυτό το τομέα πριν βγει στη σύνταξη. Καθέναν, δηλαδή, εκθέτουν ανθρώπους με μία υποψία, με μία φιλία, με κάτι άλλο που μπορεί να τους πει κάποιος βλάξ ή κάποιος άλλος, εκθέτουν και έναν άνθρωπο. Ότι αυτός θέλει, ωραία, ασχολείται ο κύριος Σπυρόπουλος, ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, και θα ασχοληθεί με το ΚΕΦΕ. Τι δουλειά έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα? Η πανίερη αυτή πράξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο πανίερος αυτός αγώνας με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα με το ΚΕΦΕ. Το ΚΕΦΕ είναι μια οργάνωση η οποία, είδατε και σήμερα, η Γερμανία είναι υπό επιτήρηση. Έγγραφο νούμερο 0037, στο οποίο παρουσιάζεται ο σύμμαχος του ΚΕΦΕ, η Ιωάννα Μαρή, μέλος του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου, δικαστής, πρόεδρος της ομάδος για την προγεννητική και την προστασία των παιδιών. Διαβάζει Dynetics. Έγγραφο να μας πάρει και η κυρία Μαρή, γιατί πολύ φοβούμε ότι την εμπλέκουν και την κυρία Μαρή, πάρα πολύ το φοβούμε, το πιστεύω θα έλεγα, για να μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Και αν όλοι αυτοί οι δικαστές θα τους αφήσουν έτσι, δεν νομίζω,
δικαστέ είναι, εύκολο τους είναι να γράψουν μια μήνυση, να τελειώνουμε πλέον με το ΚΕΦΕ. Να φύγει από τη μέση, διότι εδώ πέρα βρισκόμαστε προκαταστάσεων φοβερών. Μπορεί να εκθέτουν πρόσωπο, μπορεί να εκθέτουν συνειδήσεις, μπορεί να εκθέτουν επιστήμονες. Έγγραφο νούμερο 1956, στο οποίο αναγράφω τα ονόματα και διευθύνσεις των μελών του Συμβουλίου Επικρατείας, Αναστασίου Μαρίνου και Γεωργίου Σταυροπούλου, χωρίς όμως να προκύπτει ο λόγος καταγραφής των ονομάτων αυτών. Εδώ πέρα τους ήρθε να γράψουν τα δύο ονόματα των Συμβούλων της Επικρατείας. Και οι κύριοι σύμβουλοι θα πρέπει και αυτοί να ζητήσουν από το ΚΕΦΕ γιατί τα ονόματά τους ήταν εκεί, τους παρακολουθούσαν, γιατί τους παρακολουθούσαν. Καταγραφή κινήσεων ή ζωής ατόμων με θρησκευτική ιδιότητα. Σελίδα, πόρισμα, αναφορά, εισαγγελέος Ιωάννη Αγγελή, 37. Μεγάλο μέρος των κατασκευθέντων εγγράφων, λέει ο εισαγγελέας, αναφέρεται στην καταγραφή της κινήσεως ή της προσωπικής ζωής ατόμων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με θρησκευτική ιδιότητα, κατά κανόνα δε χριστιανική ορθόδοξη. Ενδεικτικώς αναφέρονται τα παρακάτω έγγραφα. Έγγραφο νούμερο 0050. Όλα τα έγγραφα είναι αυτά, φίλοι και φίλες, που κατασχέθηκαν στο ΚΕΦΕ. Δεν τα γέννησε ο εισαγγελέας, δεν τα γέννησε η ασφάλεια, δεν τα γέννησε κανένας φασίστας, κανένας συνταζιστής. Στο ΚΕΦΕ κατασχεθήκανε. Έγγραφα νούμερο 0050, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν χαρακτηριστεί ως επιτιθέμενοι. Εννοεί στο ΚΕΦΕ ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, ο Αναστάσιος Γιαννουλάτος, ο Παντελεήμων Καρανικόλας, ο Μητροπολίτης Νικοπόλεος Πρεβέζης κύριος Μελέτιος και ο Επίσκοπος Δημητριάδος κύριος Χριστόδουλος. Έγγραφο νούμερο 1586, με το οποίο το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης δίνει λεπτομερέστατες εντολές για την προετοιμασία συνάντησης με τον τρόπο προσεγγίσεως του ιερέα Μεταλλινού. Ο πατήρ Μεταλλινός είναι καθηγητής πανεπιστημίου, είναι ένας σεβάσμιος λειτουργός, ένας άνθρωπος γνήσιος ορθοδοξίας, είχε έρθει και εδώ, μίλησε για το ΚΕΦΕ, είπε τα δικά του, τα οποία ήταν όλα σωστά, αλλά είναι από εκείνους που μιλάνε, που έχει λόγο και έχει ωραίο λόγο και είναι κατά των αιρέσεων και είναι σταράτος κατά των αιρέσεων και προσπαθούν εδώ να ετοιμάσουν λεπτομερές εντολές για την προετοιμασία συνάντησης με τον τρόπο προσεγγίσεως του ιερέα Μεταλλινού. Έγγραφο με ημερομηνία 24/9/1993, με το οποίο το στέλεχος του ΚΕΦΕ Αγγελική Κούρκουλου επενείται γιατί προσέγγισε ηγετικό στέλεχος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και καθηγητή θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ο κύριος Μεταλλινός, ο οποίος ήρθε εδώ και εξήγησε πώς έγινε αυτή η συνάντηση. Διότι και σε εσάς μπορεί να έρθει ένας ΚΕΦΕ να σας μιλήσει. Και σε εμάς. Και σε πόσοι δεν έχουν μιλήσει, δεν έχουν από αυτούς μιλήσει, χωρίς να ξέρουμε πού ανήκαν και τι είναι. Έγγραφο με στοιχεία 16-02-780, σύμφωνα με το οποίο, αγαπητέ Ηλία, ακριβώς, σελίδα 37, ευχαριστώ πολύ για τα στοιχεία, έβαλα σε συναγερμό την Υπηρεσία Ελβετίας, Γραφεία Ειδικών Υποθέσεων, Αντιολογίας Ελβετίας, πάνω στην ελληνική σκηνή και ζήτησα να επικοινωνήσει με τον Μητροπολίτη Ελβετίας κύριο Δαμασκηνό και να τον κάνει σύμμαχο, για παράδειγμα, μέσω μιας επίσκεψης τάδε βιβλίου. Αυτό που θα χρειαζόταν πριν από την πραγματική αληθινή επίσκεψη είναι να του στείλει μια κατανοητή περίληψη, μια σελίδα ή δύο, περιλαμβάνοντας τα συγκεκριμένα σημεία που θες να αναλυφθούν. Στείλε την περίληψη σε μένα, θα το στείλω σε αυτόν για περισσότερες οδηγίες. Πάνε να βάλουν στην τσέπη τους και τον Μητροπολίτη, τον Αρχιεπίσκοπο Ελβετίας, τον Μητροπολίτη Ελβετίας, τον κύριο Δαμασκηνό. Έγγραφο με ημερομηνία 16 Δευτέρου του 1994, από το οποίο προκύπτει ότι ο Ηλίας Γρατσίας είναι ο δικηγόρος που είχε έρθει εδώ, το αδύνατο παιδάκι, και προσπαθούσα επί τρεις ώρες, με ξελίγωσε. Ίδρωσα, ξεΐδρωσα, το ένα, το άλλο, του βγάλω την θρησκεία. Όχι αίρεση, θρησκεία ότι είναι. Τίποτα. Φιλοσοφία είμαστε. Φιλοσοφία είμαστε.
Να λοιπόν όμως, που δεν είναι φιλοσοφία, γιατί ύστερα από λίγο καιρό, σε μια συνέντευξη που δώσανε, είπαν ότι είναι θρησκεία και μάλιστα είπαν ότι είναι η θρησκεία των θρησκειών. Έγραφο με ημερομηνία λοιπόν 16 Δευτέρα του 1994, από το οποίο προκύπτει ότι ο Ηλίας Γρατσίας δέχεται ευχαριστίες για τις πληροφορίες που απέστειλε στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης σχετικά με την θρησκευτική συνάντηση και την παρουσία της κυρίας, μιας κυρίας στην Ελλάδα. Ειδικότερο το έγραφο αυτό με στοιχεία 14-02-130-DS-Α αναφέρει κατά λέξη: αγαπητέ Ηλία, ευχαριστώ για τις πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο. Εννοείται θρησκευτικό συνέδριο κατά των αιρέσεων στην Ελλάδα και την παρουσία της κυρίας Σαμπολιών. Ζήτησα από την να μου στείλει την πλήρη αναφορά πάνω στα αποτελέσματα του συνεδρίου και τη μετάφραση των πορισμάτων. Έγγραφο νούμερο 0044, από το οποίο προκύπτει ότι ο κύριος Ηλίας Γρατσίας έχει αποστείλει στο εξωτερικό στοιχεία για την κυρία Τάδε και για τον ιερέα Αντώνιο Αλεβιζόπλο. Έγγραφο νούμερο 0052 και 0053 με ημερομηνία 25 Δευτέρα 1994 που απευθύνεται προς τον κύριο Ηλία Γρατσία και με το οποίο του ζητείται η άμεση γνωστοποίηση στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης της διεύθυνσης του Ορθόδοξου Πατριάρχη για να του αποσταλούν από όλο τον κόσμο επιστολές διαμαρτυρίας για την έκδοση κάποιου φυλαδίου από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Πάνε λοιπόν να εμπλέξουν τώρα το Πατριαρχείο, να στείλουν διαμαρτυρίες, γνωρίζοντας ότι υπήρχαν κάποιες πάντοτε ταμένες σχέσεις και βεβαίως, αλλά εναντίον της Εκκλησίας Ελλάδος για αυτό το φυλάδιο, λες και ο Σεραφείμ είναι από εκείνους και έχω ομολογήσει ότι όλα να το καταλογήσεις, κολπαδόρος, μάγκας, γυναικάς, ό,τι θέλετε πέστε του, ό,τι μπορεί να του πείτε, αλλά είναι ένας μέγας και ορθόδοξος, χωρίς να ξέρει πολύ ορθοδοξία και πολλά χριστιανικά γράμματα, αλλά ορθόδοξος, βαρβάτος ορθόδοξος, αντάρτης, και δεν χαμπαριάζει τέτοια πράγματα. Τώρα πατριαρχία και όλα αυτά τα είχε φτιάξει, τα είχε παραμερίσει. Ετοιμάζουν, πάνε και από εκεί τώρα. Έγγραφο νούμερο 0082 με ημερομηνία 24 Δευτέρα του 1994, με το οποίο ο κύριος Ηλίας Γρατσίας δέχεται ευχαριστίες για τις πληροφορίες που έστειλε σχετικά με τον Πατριάρχη. Έγγραφο νούμερο 0058 με ημερομηνία 2-3-94, με το οποίο ζητείται από τον Ηλία Γρατσία να αποστείλει στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης μετάφραση βιβλίου κατά το μέρος που αφορά τη σαϊντολογία που εξέδωσε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μεταγενέστερο νούμερο 0061, έγγραφο ημερομηνία 4-3-94, ζητείται η γνωστοποίηση του ονόματος της μεταφορικής εταιρείας, καθότι το βιβλίο αυτό δεν έχει φτάσει ακόμα. Έγγραφο με στοιχεία 15 Σεπτεμβρίου 1995, 15-09-065, τι να κάνουμε, υπάρχουν, βλέπετε, και δύσπιστοι και σας και με εγώ ταλαιπωρούμε και ταλαιπωρήστε κι εσείς, και μου θυμίζει τώρα εκλογές. Εψήφισαν εγγεγραμμένοι άκυρα λευκά έλαβον. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚ, δίκη, αντιδίκη, συνασπισμός. Δεν μιλάμε για Σαμαράκα, δεν έλαβε. Και προχωράμε. Αγαπητή Κατερίνα, το DR ανέφερες ότι δεν θα χρειαστούν διοικητικές διαδικασίες. Το DR ανέφερες για να καθιερωθεί η σαντιολογία ως θρησκεία στην Ελλάδα. Προσέξτε. Έγγραφο 15 Σεπτεμβρίου του 1995, πρόσφατο, αγαπητή Κατερίνα, στο DR ανέφερες ότι δεν θα χρειαστούν διοικητικές διαδικασίες για να καθιερωθεί η σαντιολογία ως θρησκεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα που έγινε από τον Σοφοκλέους. Ποιος είναι ο Σοφοκλέους? Ο Θεός και η ψυχή του. Τι ακριβώς βρήκε αυτός? Σημαίνει αυτό ότι πάλι καταρτίζεται να κάνουμε ένα καταστατικό στο οποίο να δηλώνουμε με σαφήνεια ότι η σαντιολογία είναι θρησκεία. Φύγε, φίλες, παρακολουθάτε. Έτσι απλά, λαϊκά, τη λέξη παρακολουθείτε ή παρακολουθάτε. Εγώ τη λέω παρακολουθάτε.
παρακολουθάτε εδώ πέρα τι γίνεται. Παρακολουθείτε τι γίνεται, παρακολουθάτε που πάμε, που πάνε τα παιδιά σας, ποιοι σας χτυπούν την πόρτα, ποιο κερατιλίκι βάζετε στο σπίτι σας. Θρησκεία βάζετε. Αλλαξοπιστείτε. Το λένε ήδη, αλλαξοπιστείτε. Δεν είναι φιλοσοφικό σύστημα. Αλλαξοπιστείτε. Κάργα αλλαξοπιστείτε. Μην εμπλέκεστε με άλλες ιδέες, μην εμπλέκεστε με οτιδήποτε άλλο. Το μιλούν οι ίδιοι. Έγραφα δικά τους, εδώ είναι. Έγραφο δικό τους. Στραγίδες, εισαγγελείς, παραεισαγγελείς, γραμματείς και φαρισαίοι, όλοι απάνω εδώ είναι. Τι ακριβώς βρήκε αυτός, λέει το έγγραφο, ο Σοφοκλέους. Ποιος είναι τώρα, τι να κάνουμε, αγαρίζουμε και το όνομα. Σημαίνει αυτό ότι χρειάζεται να κάνουμε ένα καταστατικό, στο οποίο να δηλώνουμε με σαφήνεια πλέον, ότι η σαντεολογία, το πλέον είναι δικό μου, σε σαφήνεια, ότι η σαντεολογία είναι θρησκεία με σύμβολο πίστεως. Όπως λέμε εμείς, πιστεύω σε έναν Θεό Πατέρα και όλα αυτά τα συναφή, και επειδή δεν γνωρίζουμε και πολύ καλά το σύμβολο πίστεως οι περισσότεροι Έλληνες, Ορθόδοξοι, γιατί είμαστε και Ορθόδοξοι ταυτότητα, γι' αυτό και ο Φουκαράς ο Παπάς, όταν πάμε να βαφτίσουμε κανένα παιδί, μας πλασάρει και το σύμβολο μπροστά να το διαβάσουμε, να μην λέμε άρτζι, μπούρτζι και λουλάδες. Αυτό σημαίνει ότι όταν το καταστατικό εγκριθεί από το δικαστήριο, μπορούμε να ασχοληθούμε με τη θρησκεία μας όπως θέλουμε. Να τελούμε το μυστήριο του γάμου. Προσέξτε φίλοι και φίλες. Να τελούμε το μυστήριο του γάμου οπουδήποτε θέλουμε. Ποια τώρα τα επόμενα βήματα που θα γίνουν από τους Σοφοκλέους, νομικές δραστηριότητες κτλ. Έγραφο με στοιχεία 08294, με το οποίο ο Ηλίας Γρατσίας, ο δικηγόρος που σας είπα εδώ, ο οποίος κοπτόταν, θα τη βάλω αυτή την εκπομπή να τη δείτε, θα τη βάλω στην επόμενη τη Δευτέρα, έχουμε εβδομάδα, έχουμε πολλές μέρες, εδώ μου λένε και στο Σύνταγμα εκεί κάπου στην Ερμού, στη Φιλελλήνη, έχουν στηθεί μια κάτι εκκλησίες περίεργες, κάτι κόλπα ας πούμε, κάτι κόσμος, κάτι κυρίες οι οποίες δεν καταλαβαίνουν και πολλά πράγματα και θέλουν να λένε ότι πηγαίνουν κάπου για να έχουν φιλοσοφικές ανατάσεις. Τι να πω τώρα, ποιες φιλοσοφικές ανατάσεις, αυτές είναι πουτανιές ας πούμε. Διότι φιλοσοφικές ανατάσεις δεν υπάρχουν έξω από τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό. Τα δίνει όλα, όλα τα δίνει ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός. Όλα τα είναι, άρα είναι κοκορέματα, τίποτε άλλο. Σουσουδηρισμός ας πούμε, για να λένε ότι πηγαίνει σε κανένα κέντρο ας πούμε και να κρύβονται από τους άντρες τους ή οι άντρες από τις γυναίκες τους. Αφήστε τα. Έγραφο με τα στοιχεία 08294, με το οποίο ο Ηλίας Γρατσίας ενημερώνει το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπη σχετικά με την κυκλοφορία θρησκευτικού φυλαδίου από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Χριστόδουλο. Είναι ο Μητροπολίτης, ο οποίος δεν λογαριάζει και πολύ και μάλλον και από τους επίδοξους για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, που την άλλη φορά πριν από λίγο καιρό, νομίζω 3 μήνες, του κουνήθηκε η Μασονία στο Βόλο και τους είπε η εγώ ή εσείς ας πούμε, και τα μαζέψαν οι Μασόνοι. Τα κάνανε μασούρι, τα βάλανε εκεί που τα βάλανε και φύγανε. Τέρμα. Ο Χριστόδουλος δεν είναι από εκείνους που είναι και γιουβέτσι και στουπέτσι και κοκορέτσι. Είναι ευθύς. Δεν είναι ούτε με τον αστιφύλακα ούτε με τον χωροφύλακα. Ξέρει τι ζητάει, ξέρει τι θέλει. Και είναι ελληναράς και ορθόδοξος. Και εδώ σκαλάει τη μανέστρα. Έγραφο με ημερομηνία 10-11-86 και τίτλο αναφορά γνώσης για το βίο Τρίφωνα Σβλούχο, από το οποίο προκύπτει ότι ορισμένα άτομα του ΚΕΦΕ πλέον τελούν σαντιολογικό γάμο και σαντιολογική βάφτιση. Φίλοι και φίλες, η εκπομπή πάει προς το τέλος της. Ελπίζω ότι δεν πρόκειται να έχουν την τόλμη να με διαλύσουν όπως με απειλούν,
ή να με σκοτώσουν ή να κάνουν τα όσα θέλουν και μου λένε στο τηλέφωνο. Και ελπίζω ότι όλη την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Ακούτε τραγικά πράγματα. Δεν είναι αστεία. Από μια στιγμή κάποιος μπορεί να τα πάρει επιπόλαια και να μπει, με συγχωρείτε για τη φράση μου, βαριά, αλλά θα την πω. Με συγχωρείτε. Τι να ακούτε στις παιδικές χαρές, τι να ακούτε στα σχολεία. Έχει γίνει ψωμοτήρι για όλους. Ρε άστες, αυτές είναι μαλακίες που λένε. Ναι. Αλλά εδώ είναι εκατοντάδες μανάδες. Είναι μανάδες που χάσαν τα παιδιά τους. Είναι αδέρφια που χάσαν τις αδελφές τους. Είναι αδελφές που χάσαν τους αδελφούς. Από το κέφι. Είχαν έρθει εδώ και κλαίγανε. Είχαν εδώ και μαδραγίζανε, όπως λέει ο λαός, τις καρδιές. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Δεν έχει τόπος τους εδώ περιθώρια για πολυτέλειες θρησκειών και άλλων κόλπων που δεν είναι ούτε καν θρησκεία. Δεν έχουμε καμία δουλειά. Άλλωστε εκκλησίες τους έχουμε στήσει, ελεύθεροι είναι και στην Τίνο και στη Σύρο και στην Αθήνα, στην Διονυσίου Αεροπαγίτου, μεγάλη εκκλησία, και οι Προτεστάντες και οι Βουδιστές άμα θέλουν, και στην Κομωτινή το Ισλάμ. Αλλά ξέρουμε τι είναι. Δεν μας παρακολουθούν. Δεν έχουν σχέσεις με ξένες μυστικές υπηρεσίες. Δεν πιέζουν δικαστικούς. Δεν εκθέτουν δικαστικούς. Δεν εκθέτουν υπολήψεις. Δεν κάνουν δηλώσεις. Δεν παίρνουν περιουσίες. Εναντίας κάνουν όλοι με το δικό τους τρόπο και με το δικό τους σκεπτικό ένα κοινωνικό έργο. Και όποιος αντιλαμβάνεται την πίστη, όπως την αντιλαμβάνεται, πιστεύει. Άλλος, όπως λέω εγώ, σαν Ρώσο Χωριάτης, άλλος σαν Αριστοκράτης, να πηγαίνει τη Μεγάλη Παρασκευή μετά της κυρίας του στο επιτάφιο. Ή να πηγαίνει στην Κέρκυρα για την Ανάσταση. Εδώ όμως έχουμε τραβηγμένα πράγματα. Έχουμε κατασκοπία, έχουμε οικονομικά εγκλήματα, έχουμε προθέσεις ανθρωποκτονίας, έρχονται εδώ. Έχετε μια Γαλλία και δικάζει και καταδικάζει. Έχουμε μια Γερμανία που απαγορεύει, σημερινό είναι το τηλεγράφημα. Το τηλεγράφημα είναι σημερινό. Φαντάζομαι ένα κύριο Κολ φασίστας, ναζιστής και λατά πλέον. Εδώ πλέον πάμε για γάμους, πάμε για βαφτίσα, πάμε για κουφέτα, δεν ξέρω στα κουφέτα τι μοιράζουν, ας πούμε σκόρδα, δεν μοιράζουν, δεν ξέρω τι μοιράζουν. Καταστάσεις οι οποίες πρέπει να κουνήσουν και τη δικαιοσύνη. Και θα έλεγα κάτι, ξεκίνησε ο Ιωάννης Αγγελής και παραλαμβάνω, αλλά δεβεντόπεδο δικαστής. Δεν τον έχω ανάγκη καμία, ούτε με έχει ανάγκη. Εγώ πόρισμα, αν το είχε γράψει και ο Σαν Τσον Τσαν Τσιν, το ίδιο πόρισμα θα διάβαζα. Οδηγήθηκα πολλές φορές στη δικαιοσύνη, 64 φορές. Ως χουντικός, ως βασιλοχουντικός, ως χουντοβασιλικός, ως βασιλομαρκεζινοχουντικός. Και αθωώθηκα και τις 64. Και με εισαγγελείς απάνω, Τσεβάδες, Θεοφανόπουλους, Σάμιτες και άλλες προσωπικότητες. Σοκρατίδες, πρόεδροι. Όποιος και να ήταν, εγώ τα ίδια θα έλεγα. Και λέω ακριβώς αυτά τα οποία διαβάζω μέσα στο πόρισμα. Θα πω όμως μια μεγάλη κουβέντα. Έλληνες δικαστέ που υπάρχετε στην Αθήνα, ως τα έλεγε κατά παράφραση, μάλλον κατά απομίμηση, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκείνο το περίφημο που είπε ο Μιλοθρός, ο Μιλωνάς του Πόστμαν, όταν γύρισε από μια δίκη από το Βερολίνο που είχε με τον βασιλιά και την κέρδισε. Ο Μιλωνάς κέρδισε τον βασιλιά σε εποχές οι οποίες ήταν δύσκολες για τις ανθρώπινες σχέσεις με την εξουσία, απολυταρχικές. Και του είπανε στο Μιλωνά, τι
είδες στο Βερολίνο και απήντησε ο Μιλωνάς, ως το γράφε τόσο χαριτωμένα ο αείμνηστος καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο Γεώργιος Παπαχαντζής. Υπάρχουν δικαστέ εις το Βερολίνο. Για να τον επαναλάβει το 1927, όταν εγκαινίαζε το Συμβούλιο Επικρατείας ο Ελευθέριος Βενιζέλος και έλεγε ότι τώρα, κύριοι, θα μπορέσω να πω κι εγώ ότι υπάρχουν δικαστέ εις της Αθήνας. Υπάρχουν δικαστέ εις της Αθήνας. Και απευθύνομαι στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Απευθύνομαι στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δύο έντιμοι και δύο αξιόλογοι δικαστέ. Δύο άνθρωποι οι οποίοι διακονούν όσο μπορούν καλύτερα την δικαιοσύνη. Να βοηθήσουν. Να βοηθήσουν, διότι δεν είναι τα πράγματα απλά. Εδώ υπάρχει κάποιες ρίζες που φτάνουν κάτω στα θεμέλια. Και ένα πρωί, όπως σκάβει τη γη και τα θεμέλια ο φίκος και σπάει τον τοίχο και σπάει τις μάντρες και κάνει το κακό, θα έχουμε μεγάλο κακό από τις αιρέσεις. Και παιδιά δεν έχουμε μόνο, ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι, ούτε οι αξιωματικοί, ούτε οι καταστηματάρχες, ούτε οι έμποροι, ούτε ο απλός λαός. Παιδιά έχουν και οι δικαστές. Και θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν δικαστές της Αθήνας. Το πιστεύω και σαν γιος δικαστικού. Το πιστεύω και σαν άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσα μέσα στο δικαστικό περιβάλλον και είχα την ευτυχία να γνωρίσω μεγάλα αναστήματα της δικαιοσύνης. Πολύ μεγάλα αναστήματα της δικαιοσύνης. Το πιστεύω βαθύτατα ότι υπάρχουν δικαστές. Δικαστές που μπορούν να δουν το κακό και να το χτυπήσουν. Διότι ήρθε η ώρα η ελληνική δικαιοσύνη να κάψει το κερί της και από τις δύο άκρες. Γεια σας.